Έχετε απόλυτο δίκιο. Ήταν μια ευχάριστη έκπληξη. Η κυρία Τερέζα Μέη λίγες μέρες πριν το επίσημο συνέδριο των συνειδητικών έχει ανακοινώσει ότι θα παγκοποιήσει τα δίδακτρα, δηλαδή θα παραμείνουν τα δίδακτρα σταθερά στις 9.250 στερλίνες, παρότι υπήρχε πρόνοια η αύξηση κάθε χρόνο περίπου 250 στερλινών με βάση τον πληθωρισμό της χώρας. Να πούμε ότι είναι μια ευχάριστη ένδειξη από την έννοια ότι υπήρξαν ανησυχίες ότι θα αυξάνονταν τα δίδακτρα με την έξοδο του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Οικογένεια. Φαίνεται ότι βλέπουν πολύ σοβαρά αυτή τη βιομηχανία που λέγεται εκπαίδευση, αλλά και από την άλλη έχουμε και μια άλλη πολύ πιο καλή είδηση, είναι από την έννοια ότι αυξάνεται το όριο του μισθού που θα πρέπει κάποιο παιδί όταν αποφοιτήσει για να αποπληρώσει το δάνειο το οποίο έχει πάρει κατά τη διάρκεια της φοιτητής από τις 21.000 στις 25, που σημαίνει σε ευρώ φτάνουμε σχεδόν τις 28.000 ευρώ. Το χρόνο για να μπορέσει, πρέπει κάποιος να παίρνει 28.000 ευρώ για να πρέπει να αρχίσει σταδιακά την αποπληρωμή του δανείου που έκανε από τη Βρετανική κυβέρνηση για τις σπουδές. Τις σπουδές. Πολύ σωστά. Άρα ευχόμαστε, μακάρι τα παιδιά μας να εξασφαλίσουν εισοδήματα 28.000 ευρώ και άνω και βεβαίως να αρχίσουν να αποπληρώνουν. Μάλιστα, και οι δόσεις είναι μικρές, δηλαδή δεν είναι... Ακριβώς. Δηλαδή αν πούμε για παράδειγμα 28.000 μιλούμε για 30 ευρώ τον μήνα. Αν πούμε για παράδειγμα 50.000 μιλούμε γύρω στις 140 ευρώ τον μήνα. Δηλαδή είναι πολύ αμεληταίο το ποσό που έχουν να αποπληρώσουν τα παιδιά. Αλλά και το άλλο το οποίο εμένα μου έχει κινήσει το ενδιαφέρον, ότι θέτει θέμα επανεξέτασης του συστήματος χρηματοδότησης των πανεπιστημίων. Γιατί όταν το 2012 έπαιρναν την απόφαση να βάλουν ένα μήνυμο και ένα μέγιστο ποσό που θα μπορούν τα πανεπιστήμια να βάζουν ως δίδακτρα, έχουν δει ήδη οι Άγγλοι τώρα ότι όλα τα πανεπιστήμια πήγαν στο μέγιστο και τίθεται θέμα χρηματοδότησης των σπουδών. Αλλά κάτω το πανεπιστήμιο, μέσα και από την πίεση των εργατικών που έρχονται και βάζουν θέμα για πλήρη κατάργηση των προπτυχιακών διδάκτων, αυτό το έχει πει ο κ. Τζέρεμι Κόρπιν το δικό του συνέδριο. Άρα βλέπουμε ότι γενικά εκείνο το οποίο διαπιστώνουμε είναι ότι επενδύουν πολλά οι Άγγλοι σε θέματα εκπαίδευσης, θέλουν να συνεχίσουν να έχουν τους φοιτητές, να έχουν φοιτητές από την ευρωπαϊκή αγορά και αναμένω ότι στους επόμενους μήνες θα έχουμε ακόμα πιο καλά νέα μπροστά μας να ανακοινώσουμε προς τους δικούς μας μαθητές, γιατί ας μην ξεχνούμε ότι το Ηνωμένο Βασίλειο αποτελεί ένα παραδοσιακό προορισμό για τους Κύπριους φοιτητές για σπουδές είτε προπτυχιακού είτε μεταπτυχιακού επιβέβαιου. Έτσι και για την ιστορία να αναφέρουμε πως ο κόστος για το κάθε έτος σπουδών στα Βρετανικά Πανεπιστήμια είναι 9.250 λίρες. Αυτά είναι τα δίδακτρα. Τα δίδακτρα, τα οποία παίρνουν δανειοδότηση μέσω του Student Loan Company κατά τους Κύπριους που αρέσκονται να λένε είναι ευρωπαϊκό δάνειο. Μάλιστα. Δεν είναι ευρωπαϊκό δάνειο, είναι αγγλικό δάνειο. Μάλιστα, αγγλικό δάνειο, να το διευκρινίσουμε. Όσοι το κάνουν το ξέρουν. Λοιπόν, αυτή η περίοδος είναι περίοδος προετοιμασίας για τους φοιτητές που θα πρέπει να προετοιμαστούν, για τους μαθητές που θα πρέπει να προετοιμαστούν για του χρόνου, έτσι, για τη νέα ακαδημαϊκή χρονιά. Τώρα γίνονται οι αιτήσεις. Έχετε απόλυτο δίκιο. Έχουν ξεκινήσει οι αιτήσεις από την 1η του Σεπτέμβρη, ολοκληρώνονται 15 του Γενάρη. Τόσο ιδιαίτερα για τους προπτυχιακούς φοιτητές είναι αυτές οι ημερομηνίες. Για τους μεταπτυχιακούς δεν υπάρχει deadline όσο αφορά την ημερομηνία κατάθεσης της αίτησης. Να αναφέρουμε ότι όσο πιο γρήγορα κινηθεί ένα παιδί, τόσο πιο εύκολα μπορεί να πάρει τις απαντήσεις του και προσφορά από το πανεπιστήμιο. Γι' αυτό είναι καλά να ερωτήσουν, να μάθουν, να ενημερωθούν και να προχωρήσουν να κάνουν τη διαδικασία των αιτήσεών τους. Από την ημέρα που κάνεις την διαδικασία των αιτήσεων, σε 70 περίπου εργάσιμες μέρες θα έρθουν οι απαντήσεις, οι οποίες θα είναι δύο ειδών, ή θα τους απορρίψουν εκ προημίου, ή θα τους κάνουν προσφορά στο πανεπιστήμιο. Για παράδειγμα, αν φέρεις 19 γενικό και έχεις 19 μαθηματικά, μπορώ να σε κάνω αποδεκτό στο πανεπιστήμιο μου για μαθηματικά. Και αφού έρθουν όλες τις απαντήσεις, τα παιδιά θα καλεστούν για να επιλέξουν τις δύο επιλογές τους. Η πρώτη επιλογή λέγεται θέμα, fair option, η δεύτερη λέγεται issuer option, και θα τους περιμένουν μέχρι τέλος του Ιούνιου. Αν παρουσιάσουν τα προσόντα τα οποία απαιτεί το πανεπιστήμιο, τότε θα διασφαλίσουν θέση στο πανεπιστήμιο. Άρα τα φρονίμοντα παιδιά πριν να σου μαγειρεύουν, καλό είναι να κάνουν τώρα την έρευνά τους, την προεργασία τους, εφόσον ξέρουν τι θέλουν να σπουδάσουν, να στείλουν τις αιτήσεις από τώρα για να έχουν το περιθώριο διόρθωσης μετά. Έτσι, είναι και αυτό μια σημαντική παράμετρο. Η
Αυτή η παράμετρος είναι έννοια από την έννοια ότι αν και εφόσον δεν ικανοποιήσουν τους όρους των δύο επιλογών τους, θα μπουν στη διαδικασία της επιπρόσθετης αίτησης του λεγόμενου UCAS Extra και αν ακόμα αποτύχουν στην έκτη επιλογή, μπαίνουν στη διαδικασία του Clearing Mission, το οποίο λαμβάνει η χώρα από την 1η Ιούλη μέχρι τον 1η Σεπτέμβρη. Άρα, αν κινηθούμε έγκαιρα και γρήγορα, θα διασφαλίσουμε. Θα εξαντλήσουν όλα τα περιθώρια. Ακριβώς. Και εγώ έρχομαι και λέω ξεκάθαρα, δεν λέμε να πάνε στην Αγγλία. Είναι περίοδος ο οποίος ανοίγουμε δρόμους. Μακάρι να επιτύχουν την εισαγωγή τους στα νότια εκπαιδευτικά ιδρύματα της Κύπρου και της Ελλάδος, να έχουν και μια θέση στην Αγγλία και ας κάνουν ένα οικογενειακό συμβούλιο τον Ιούλιο. Μάλιστα. Έχουμε θέση Κύπρου, Ελλάδα, Αγγλία. Πού πάμε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλημέρα κύριε Σαββίδη. Καλημέρα.